Χαρά σας κυρία Πρόεδρε, γιατί πραγματικά
Κράτησε πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο. Το σπίτι, η αποθήκευμα του συνεταιρισμού που άρχισε από το 59 και πολύ έξυπνα το συνθέσατε από εκείνη την εποχή, μας δημιουργεί πραγματικά συγκίνηση γιατί βλέπουμε τις υπογραφές των γονιών μας εκεί και εγώ και ο Στέφανος, η Δέσποινα είδε την πατέρα της, του Νικόλα τον Κονιάτη και πολλών άλλων. Αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια πριν σε δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες, άφηναν τις οικογένειές τους και ασχολούνταν με τα δρόμια του χωριού τους. Πολύ συγκινητικό να δίνει ο καθένας ένα ποσοστό από τα έσοδά του για να κάνει κάτι κοινό για το χωριό τους. Και αυτό θα πρέπει να γίνει δίδαγμα για μας, δεν μπορούμε να τους κάνουμε, να το ξέρετε, γιατί εμείς βλέπουμε με πολύ καλύτερες συνθήκες, αλλά τουλάχιστον να το λέμε στους μικρότερους από εμάς έτσι για να μαθαίνουν και πολύ σωστά κάνατε και το καντρώσατε εκείνο εκεί για να είναι δίδαγμα προς όλους μας. Να είστε σίγουροι, κυρία Πρόεδρε, ότι όχι μόνο θα γίνει, αλλά θα το επιδιώξω δηλαδή, να γίνει πράξη αυτή η παραχώρηση, γιατί είναι φιλοσοφία του δικιά μου και πιστεύω και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αυτά τα κτίρια και αυτές οι αίθουσες παντού, όχι μόνο στη Σορόνη, αλλά και στη Ρόδο, θα πρέπει να δίνονται σε φορείς, σε δήμους, σε πολιτιστικούς, σε ψάρους, σε οποιοδήποτε σύλλογο, γιατί έτσι έχω να πω μόνο χρόνια πολλά σε όλους, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Συλλόγου, σε όσους δούλεψαν και έδωσαν την ψυχή τους και την καρδιά τους και το μεράκι τους και τις γνώσεις τους και την τεχνική τους ικανότητα να γίνει όλο αυτό που βλέπουμε εδώ σήμερα απόψε και αισθανόμαστε περήφανοι, πολύ περήφανοι για αυτό που βλέπουμε. Θα δώσω συγχαρητήρια και πάλι και να επισημάνω τούτο ότι ο πολιτιστικός μας σύλλογος απέκτησε το σπίτι του, αλλά νομίζω ότι από τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τις δράσεις που έχει να προγραμματίσει, κυρία Πρόεδρε, από εδώ και μετά. Σε αυτές τις δράσεις, ό,τι μας αφορά ως Δήμος Καμήλου και ως Ορωνιάτης βεβαίως, θα είμαστε παρόντες όποτε και όταν μας το ζητήσετε. Χρόνια πολλά να αντιδώ, καλά Χριστούγεννα και καλό νέο χρόνο. Έτσι από τα πλάτη της καρδιά μου, γιατί διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι εμείς εδώ στη Σορονή, όταν στοχεύσουμε, το πετυχαίνουμε. Το πείσμα, το σορονιάτικο, για άλλη μια φορά, απέδειξε ό,τι μπορούμε.